αδέρφους στις πηγές του ρεπορτάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με την Καλαμάτα, να μας δώσει ρεπορτάζ η Μαρία Τομαρά, γιατί ο Ζορμπάς σήμερα σάρωσε τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Εκτεταμένες μεν οι ζημιές, όχι τόσο σοβαρές όσες θα μπορούσαν να ήταν από τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Εκτός βέβαια από τις καλλιέργειες όπου επλήγησαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Η Μεσσηνία επλήγει στο μήκος της ακτογραμμής της από την Πύλο έως και τη Μάνη. Συγκεκριμένα, πτώσεις δέντρων, διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, ζημιές στην ηλιοκαλλιέργεια και σε σκάφη. Είναι οι κύριες απώλειες. Το ακριβές μέγεθος των οποίων θα αποτιμηθεί από αύριο. Μαρία, ήταν πολλές οι ζημιές και στην παραλιακή, δηλαδή καθίσματα από τις καφετέρειες, καρέκλες, τραπέζια, όλα αυτά μέσα σε ελάχιστα λεπτά βρέθηκαν στους δρόμους. Αν και ο Δήμος είχε ειδοποιήσει τους καταστηματάρχες για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κάποιοι από αυτούς φάνηκε ότι δεν το πήραν πολύ σοβαρά και δεν απομάκρυναν αυτά τα υλικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τα πάρει η θάλασσα και στη συνέχεια να τα βγάλει στην παραλιακή οδό. Οι περιοχές που επλήγησαν λοιπόν ήταν ειδικότερα η Καλαμάτα, στην παράκτια ζώνη της κυρίως, αλλά και η Πύλο, η Μεθόνη, η Φινικούντα, η Κορώνη. Από την περιοχή της Τριφυλίας η Μαραθόπολη και από την περιοχή της Μάνης η δυτική πλευρά, κυρίως η Καρδαμήλη και η Στούπα. Επίσης στην Καλαμάτα, λόγω των σφοδρών ανέμων, στις 11 το πρωί δεν κατέστη δυνατόν, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, να προσγειωθεί πτήση της EasyJet, προερχόμενη από το Λονδίνο, η οποία τελικά προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Από το απόγευμα πάντως, οι άνεμοι έχουν κοπάσει, ενώ έχουμε κατά τόπους ήπιες ή ισχυρότερες βροχοπτώσεις. Είχαμε προβλήματα όμως και ζημιές και στον προβλήτα της Καρδαμήλης, αλλά είχαμε και ένα μικρό αλλιευτικό σκάφος, το οποίο εξαιτίας των μεγάλων κυμάτων, των κυματισμών, βυθίστηκε στη στούπα της Μάνης. Βεβαίως. Ο ισχυρότερος άνεμος, να πούμε, που καταγράφηκε στην περιοχή ήταν 10 μποφόρ στις 2 το μεσημέρι, ενώ ο όγκος της βροχής που έπεσε μέσα σε διάστημα 11 ωρών υπολογίζεται ότι ισοδυναμεί με βροχή που πέφτει αναλογικά στην περιοχή σε διάστημα 2 μηνών. Η πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμάτας δέχτηκε 75 κλήσεις, εκ των οποίων επενέβη στις 50, καθώς οι υπόλοιπες αφορούσαν κομμένα καλώδια της ΔΕΗ. Έγιναν 4 αντλήσεις υδάτων σε σπίτια, 40 κοπές δέντρων, 6 απομακρύνσεις αντικειμένων και ένας αφεγκλωβισμός μιας γυναίκας από σκάφος στη μαρίνα της Καλαμάτας. 14 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία της Πύλου. Τέλος να πούμε ότι ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Πέτρος Στατούλης, δήλωσε ότι θα ζητήσει την κήρυξη έκτακτης ανάγκης σε όλες τις πληγήσεις περιοχές της Πελοποννήσου και άμεση αποζημίωση των καλλιεργητών, καθώς εκεί που εντοπίζεται, όπως είπαμε, η μεγαλύτερη ζημιά μεγαλύτερη είναι οι καλλιεργειες. Μάλιστα, Μαρία, σε ευχαριστούμε. Πάμε αμέσως στο Γιάννη Γαλανόπουλο, γιατί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Άργους Μυκήνου. Να δούμε τι νεότερα έχουμε από εκεί, Γιάννη, και σε ό,τι αφορά και στις ζημιές από τον κυκλώνα. Καλησπέρα λοιπόν από την Αργολίδα. Πράγματι, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί η πόλη του Άργου, στο Δήμος Άργους Μυκηνών, σύμφωνα με όσα είπε ο Περιφερειάρχης πριν από λίγο σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο του Άργους για να εκτιμηθεί η όλη κατάσταση. Μεγάλες ποσότητες νερού από το μεσημέρι και μετά λοιπόν στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να φουσκώσει, όπως λέμε, ο ποταμός Ξεριάς, με σημείο αιχμή στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, που είναι η βασική είσοδος της πόλης από την πλευρά του Ναυπλίου. Δρόμοι μετατρέπηκαν σε χυμάρους, οδηγοί εγκλωβίστηκαν, ισόγεια και υπόγεια πλημμύρισαν και χρειάστηκε φυσικά η επέμβαση της πυροσβεστικής σε πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα, υπάρχει και μια παράσυρση αυτοκινήτου σε έναν ποταμό, ευτυχώς χωρίς τον οδηγό μέσα. Κυκλοφοριακά το Άργος αποκλείστηκε για αρκετές ώρες και παραμένει αποκλεισμένο λόγω των πολλών υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στις βασικές εισόδους της πόλης. Το βασικό βέβαια είναι ότι αποφύγαμε τα χειρότερα και δεν κινδύνευσαν τόσο πολλοί άνθρωποι. Προς στιγμήν υπήρξε κάποιος αγνοούμενος από την περιοχή της Νέας Κύου, αλλά τελικά όπως εμφανίστηκε, οπότε δόθηκε τέλος στην ολιγόρη αγωνία των δικών του. Να πούμε επίσης ότι προβλήματα αναφέρθηκαν στην περιοχή της Νέας Κύου, του Κυβερίου, που είναι δημοτικά διαμερίσματα του Άργους, αλλά και στην ορεινή Αργολίδα. Όμως από το πρωί είχαμε αρκετά προβλήματα στην Ερμιονίδα, σε Πορτοχέλη, Κρανίδη, Ερμιόνη, λόγω των βροχών αλλά και των ισχυρότερων ανέμων με πτώση δέντρων. Ήταν πολύ έντονες οι βροχοπτώσεις εκεί και για αρκετή ώρα. Και είχαμε χυμάρους να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ακριβώς. Και στην Ερμιονίδα, ειδικά, είχαμε και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα πολλά σκάφη να κινδυνεύσουν, να πέσουν δέντρα και να υπάρξουν και εκεί κυκλοφοριακά προβλήματα.
προβλήματα. Στην αρχαία Επίδαυρο επίσης και στη Νέα Επίδαυρο είχαμε κάποια προβλήματα κυρίως απογευματινές ώρες. Κάποια σκάφη μισοβυθίστηκαν, κάποια άλλα αναποδογυρίστηκαν και υπήρχαν και προβλήματα γενικώς στην περιοχή του λιμανιού της παλιάς Επιδαύρου αλλά και της νέας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πριν από λίγη ώρα είχαμε, ευτυχώς όχι για πολύ, διακοπή ρεύματος σε κάποια περιοχή της νέας πόλης του Ναυπλίου, κυρίως όμως σταδιακά η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα σε γενικές γραμμές που μπορούμε να δώσουμε αυτή την ώρα. Βεβαίως, όπως ανέφερε και η Μαρέη Τομαρά, να δούμε και τι έχει, μπορεί να έχει συμβεί σε επίπεδο ζημιών στα αγροκτήματα, αλλά φυσικά και στις ιδιωτικές περιουσίες, σε σπίτια και καταστήματα. Κάτι που νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε μια ακόμα πιο καθαρή εικόνα, ελπίζοντας στο μεταξύ ότι θα έχουμε ύφεση και στα φαινόμενα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε αμέσως στο ξυλόκαστρο. Εκεί μας περιμένει η Χρύσα Ρουμελιώτη να μας δώσει ρεπορτάζ, γιατί και εκεί ήταν πολύ έντονα τα προβλήματα και μάλιστα στο ύψος των Διωδίων στο Κιάτο. Η Εθνική Οδός έκλεισε για περίπου 45 λεπτά. Αντριάννα, η περιοχή επλήγει από νωρίς το μεσημέρι, δηλαδή λίγο μετά το μεσημέρι, από καθώς δέχθηκε πολύ μεγάλο όγκο βροχής. Με αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή το ορεινό της όγκος διαμορφώνεται σε ένα πολύ απότομο περνές πάνω από τη Νέα Εθνική Οδό, λίγο πριν τις 6 να κατέβουν προς την Εθνική Οδό μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες παρέσυραν μαζί τους φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να στην Εθνική Οδό, στη Νέα Εθνική Οδό, σε 4 ή 5 σημεία να υπάρξει πρόβλημα. Με κυριότερο αυτό που βλέπετε στα πλάνα σας είναι λίγο πριν τα Διόδια του Κιάτου, όπου εκεί διεκόπη η κυκλοφορία στα περίπου 45 λεπτά προκειμένου να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να συνεχιστεί κανονικά η κυκλοφορία. Όμως αυτό το νερό που κατέβηκε από το Πρανές είχε ως αποτέλεσμα να υπερχυλήσουν οι χήμαροι στην περιοχή, κυρίως οι δύο που βρίσκονται στο Κιάτο, ένα στο Ξυλόκαστρο και το πρόβλημα είναι λίγο μικρότερο στο Βέλο, με αποτέλεσμα να κατέβουν νερά και προς τους οικισμούς. Οι πληροφορίες από τους τοπικούς έρχοντες στέλνουν στο Κιάτο να υπάρχουν πλημμυρισμένα σπίτια, όπως επίσης συγκεντρώθηκε πολύ μεγάλος όγκος νερού στην παλιά Εθνική Οδό, η οποία είναι και η παραλιακή οδός στο Ξυλόκαστρο και στο Κιάτο, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή στους κατοίκους να μην πηγαίνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Εκεί η κυκλοφορία έχει διακοπεί, καθώς περιμένουν ότι η κακοκαιρία που έπληξε το Άργος και προκάλεσε τις ζημιές θα ενστύψει στην περιοχή λίγο αργότερα, μέσα στη νύχτα δηλαδή. Οπότε φοβούνται ότι τα φαινόμενα μπορεί να ενισχυθούν και να γίνουν χειρότερα. Συνεπώς παίρνουν και τα μέτρα τους. Μάλιστα, κατολιστής και υπερχυλήσεις κυμάρων λοιπόν στην Κορινθία. Και πάμε αμέσως τώρα στην Κινέτα. Εκεί μας περιμένει η Μαρία Σταθοπούλου για να μας δώσει ρεπορτάζ. Μαρία, γιατί πλημμύρισε και η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου. Είχε διακοπεί μάλιστα για κάποια ώρα η κυκλοφορία. Και εξακολουθεί να είναι κλειστή η παλιά Εθνική Οδός. Βρισκόμασταν εδώ, Ανδριάννα, το καλοκαίρι λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στα Γεράνια Όρη και δίναμε ρεπορτάζ. Τώρα, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, πάλι εδώ έχει κλείσει από τις 5 ώρα το απόγευμα η παλιά Εθνική Οδός στο ύψος της Κινέτας, από το 54ο έως το 57ο χιλιόμετρο. Ρέματα κατεβάζουν φερτά υλικά και λάσπες στο οδρόστρωμα. Γκρέιντερ δουλεύουν πυρετοδός προκειμένου να ανοίξουν τους δρόμους. Και όπως μας είπε ο Δήμαρχος Μεγαραίων, όλο το βράδυ θα βρίσκονται έξω στους δρόμους. Θα ολοκληρωθεί η απομάκρυνση από τα μπάζα, από τις πέτρες, από τους δρόμους για να ανοίξει. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από μία ώρα είχε δοθεί για λίγη ώρα σε κυκλοφορία η παλιά Εθνική Οδός. Άρχισαν όμως πάλι ρέματα να κατεβάζουν φερτά υλικά, οπότε ξαναέκλεισε ο δρόμος. Μάλιστα κάποιοι οδηγοί βρήκανε καταφύγιο στη γέφυρα εδώ που βρισκόμαστε στην Κινέτα για να προστατευτούν. Καλό είναι όσοι δεν έχουν να πάνε κάπου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή. Είναι πολύ δύσκολη ακόμα η κατάσταση. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, βρέχει καταρακτοδός, ενώ είναι ισχυρή και η άνεμη. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όλος βέβαια ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου όπου υπάρχει πρόβλημα να επέμβουν άμεσα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι λίγο νωρίτερα βρισκόμασταν στη Μάντρα. Εκεί είναι σαφώς πολύ καλύτερη η κατάσταση. Όπως μας έλεγε και η Δήμαρχος
κάποια πλημμυρικά φαινόμενα μέσα στην Μάντρα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έχουν καθαριστεί τα φρεάτια. Οι πολίτες βρίσκονται σε ετοιμότητα. Αν σκεφτεί κανείς ότι και χθες και σήμερα αυτοκίνητα του Δήμου, τόσο στη Μάντρα όσο και εδώ στα Μέγαρα και στην Κινέτα, κυκλοφορούσαν με μεγάφωνα και ενημέρωναν τον κόσμο για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επέρθουν. Ζητούσαν από πολίτες που μένουν σε υπόγεια να μην μείνουν το βράδυ μέσα μέχρι να δούνε πώς θα εξελιχθεί ουσιαστικά το φαινόμενο, να πάρουν κάποια μέτρα αυτοπροστασίας. Είδαμε ότι πολλοί πολίτες είχαν πάρει σάκους με άμμο και τους είχαν τοποθετήσει έξω από τις πόρτες των σπιτιών τους, αλλά και επιχειρηματίες το ίδιο για να σώσουν τις περιουσίες τους. Μέχρι στιγμής η κατάσταση, πριν από λίγα λεπτά είχαμε μιλήσει με τη Δήμαρχο στη Μάντρα, όλα τα πράγματα είναι καλά. Βέβαια ο φόβος όλων είναι μήπως το όρος πατέρας αρχίζει να κατεβάζει νερά, όπως είχε συμβεί δηλαδή και την άλλη φορά. Οι στιγμές που είχαν ζήσει εκεί ήταν εφιαλτικές. Ναι. Δεν θέλουν να ζήσουν κάτι τέτοιο. Οι χήμαροι σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ελπίζουν ότι όλα θα πάνε καλά. Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλοι. Η κακοκαιρία όμως εδώ συνεχίζεται. Και το μυαλό όλων πάει στις μεγάλες πληγές της Αττικής με αυτές τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Πάμε αμέσως και στον Ζώη Κακαβά να μας δώσει ρεπορτάζ, γιατί αυτή η νεροποντή έπληξε και την Αττική που βρέθηκε για κάποια ώρα στη δίνη του Κυκλώνα. Και θα ζητήσω αμέσως από τον εικονολήπτη μου να σας δείξει πλάνα. Βλέπουμε λοιπόν εικόνες από τη διασταύρωση που βρισκόμαστε. Είμαστε Μεσογείων και Κατεχάκη, ένα καθαρά χειμερινό χειμωνιάτικο σκηνικό. Βροχή αναδιαστήματα, ένταση της βροχής, δυνατός αέρας. Τώρα όλο αυτό το σκηνικό ξεκίνησε, η βροχή δηλαδή, γύρω στις 5 το απόγευμα. Νωρίτερα είχε μεν βροχή, αλλά όχι τόσο δυνατή. Ξεκίνησε αρχικά από τα νότια προάστια, στη συνέχεια έφτασε μέχρι και τα Αγία Παρασκευή, Μεσόγεια, όλο το λεκανοπέδιο. Κάποια στιγμή μάλιστα η τροχιά χρειάστηκε να προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόκεια γέφυρα της παλιάς παραλιακής Ρεύμα προς Μικρολίμανο στον Πειραιά λόγω συσσόρευσης υδάτων. Η βροχή όλες αυτές τις ώρες, Αντριάννα, έχει ένταση, ευτυχώς όμως δεν έχει διάρκεια, γι' αυτό δεν έχουμε μέχρι στιγμής και ευελπιστούμε να μην έχουμε πολλά προβλήματα. Μας έλεγαν νωρίτερα ότι οι κλήσεις που έχει δεχτεί συνολικά, Ζωή. Γύρω στις 25 κλήσεις για κοπές δέντρων και αντλήσεις σε όλο το λεκανοπέδιο. Είναι λίγα τα περιστατικά για την ένταση. Είπαμε ότι έχει ένταση αναδιαστήματα η βροχή, δεν έχει όμως διάρκεια. Αυτό είναι το πλέον αισιόδοξο. Βεβαίως υπάρχει ετοιμότητα από τους αρμόδιους, υπάρχει επιφυλακή και θα υπάρχει και αύριο. Ας μην ξεχνάμε ότι το αρχηγείο της αστυνομίας έχει εκδώσει ήδη εντολές, έχει δώσει οδηγίες. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να ενημερώνονται για τις συνθήκες που επικρατούν, τις καιρικές, να αποφεύγουν μετακινήσεις που δεν είναι αναγκαία, ιδιαίτερα σε περιοχές που εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα, και να ακολουθούν φυσικά τις υποδείξεις του προσωπικού των υπηρεσιών της τροχέας. Αυτά είναι τα προβλήματα από το λεκανοπέδιο. Φαίνεται πως με βάση την εικόνα που έχουμε από την πυροσβεστική, η Αργολίδα και η Κορινθία ήταν μέχρι στιγμής που εντοπίζονται τα πιο σοβαρά προβλήματα. Εκεί είχαμε τη δίνη της κακοκαιρίας. Η ενημέρωση που έχουμε, Αντριάννα, είναι ότι υπάρχουν προβλήματα και στα δρομολόγια του προαστιακού, στο κομμάτι ανάμεσα στο Κιάτο και στην Κόρινθο. Λόγω νερού, συσσόρευσης υδάτων, για λόγους ασφαλείας φυσικά έχει διακοπεί το κομμάτι αυτό οι επικοινωνίες, και βεβαίως έχει επιστρατεύσει η τρένο σε λεωφορεία για να εξυπηρετούνται οι επιβάτες. Μάλιστα, πάμε και στο συντονιστικό κέντρο στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, γιατί φαίνεται ότι επικεντρώνεται το επιχειρησιακό σχέδιο σε ό,τι αφορά την Αργολίδα και την Κορινθία, εκεί όπου υπάρχει μία έντονη ανησυχία για τις επόμενες ώρες. Ακριβώς, Ανδριάννα, τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται αυτές τις τελευταίες ώρες στους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας, και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βεβαίως βρίσκονται ενισχυμένες εκεί και από όμορες υπηρεσίες και περιοχές. Αρκεί να σας πω ότι συγκεκριμένα στο Κιάτο και το Ξυλόκαστρο, όπως ακούσαμε και από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, έχουν ήδη φτάσει από την Αττική και από άλλες περιοχές μηχανήματα του στρατού, προκειμένου
να συνδράμουν το έργο των τοπικών αρχών για τη διάνοιξη των πλημμυρισμένων δρόμων. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό κλήσεων για μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία από σπίτια και τα οχήματά τους, καθώς και για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, πολλά βεβαίως τα προβλήματα και στο οδικό δίκτυο αυτών των περιοχών. Όπως μόλις μας είπε ο Ζωής Χακαβάς, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι έχει γίνει διακοπή κυκλοφορίας του προαστιακού στο Βέλο Κορινθίας λόγω συγκέντρωσης φερτών υλικών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Έχει κλείσει εκεί η γραμμή και προσωρινά, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, η μετακίνηση του επιβατικού κοινού γίνεται με λεωφορείο. Συνεχίζεται, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι συνεχίζεται η βροχόπτωση σε αυτές τις περιοχές και αυτή την ώρα που μιλάμε. Και όπως ήδη ακούσαμε στο ρεπορτάζ, είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση στην Αττική, με πολύ λίγες κλήσεις για αντλήσεις, σκοπές και αφαιρέσεις αντικειμένων σε σχέση με άλλες περιπτώσεις, Ανδριάννα. Να δούμε και τις οδηγίες που δίνονται στους πολίτες, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για αυτές ακριβώς τις ώρες που έρχονται. Ναι, τις ακούσαμε το πρωί και από τον κύριο Ταφίλη. Να καταφεύγουμε σε ασφαλή σημεία κατά την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, όσο είναι σε εξέλιξη αυτά τα φαινόμενα. Να μην διασχίζουμε βεβαίως χυμάρους, ρέματα, πεζή ή με τα οχήματά μας. Να ασφαλίζουμε τα αντικείμενά μας, έτσι ώστε σε περίπτωση που παρασυρθούν να μην προκαλέσουν κάποιον τραυματισμό. Να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, τις υπαίθριες δραστηριότητες και να βρισκόμαστε αυτές τις ώρες σε απόσταση από την ακτή. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, οι πολίτες θα πρέπει να καλούν το 199 της πυροσβεστικής ή το 100 της ελληνικής αστυνομίας. Να ευχαριστήσω πολύ όλους τους συναδέλφους που είναι στις πηγές του ρεπορτάζ. Θα μας ενημερώνουν καθ' όλη τη διάρκεια του δελτίου για οτιδήποτε νεότερο και εμείς, κυρίες και κύριοι,